Πάμε αμέσως στο Φάνη τον Καραμπατζάκη. Έχουμε μία παρέμβαση αστυνομία στην Πανεπιστημιούπολη. Πάμε να δούμε τι έγινε. Έλα, Φάνη μου. Καλημέρα και πάλι. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε επιχείρηση της αστυνομίας για την εκένωση κατάληψης στην Πολυτεχνιούπολη και συγκεκριμένα στην Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει δοθεί και σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα από την αστυνομία. Φαίνεται πως οι άνδρες αστυνομίας μπαίνουν στο εσωτερικό της κατάληψης που ήταν για 20 χρόνια σε κατάληψη με χρήση τροχού. Δεν βρέθηκε κάποιος μέσα, ούτε βρέθηκε οπλισμός, δηλαδή βόμβες Μολότοφ ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να υπάρχει σύμφωνα με την αστυνομία που είχε πληροφορίες ότι στο παρελθόν υπήρχε. Βρέθηκαν κράνη, κοντάρια, αφίσες και πανό, τα οποία έχουν κατασχεθεί και έχουν οδηγηθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ παίρνονται και αποτυπώματα από τον χώρο για να βρεθούν όσοι βρίσκονταν εκεί και στην περίπτωση που κάποιος έχει σημαθεί. Καλά, δεν το κρύβανε αυτοί που ήταν στην κατάληψη. Δεν χρειάζεται αποτυπώματα. Δεν το κρύβανε. Εντάξει, σου λέει κατάληψη κάνουμε και τα λοιπά. Απλά έτυχε να μην είναι 20 χρόνια, έτσι. 20 χρόνια. Μπορεί να λείπανε. Λείπανε. Καλοκαίρι. Είναι. Καλοκαίρι, διακοπές ήταν. Ναι. 20 χρόνια τι εκεί μέσα τα φυλάγανε. Μάλιστα. Στην Πολυτεχνιούπολη πάνω ζωγράφου. Ναι, σε ένα από τα κτίρια μέσα, ας πούμε. Του Πολυτεχνείου, ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Πήραν μέρος στην επιχείρηση που ολοκληρώθηκε, όπως σας είπα πριν από λίγο, αστυνομική από διάφορες υπηρεσίες, την αστυνομική, τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, από την Άμεση Δράση, από τη Δίας, από διάφορες υπηρεσίες αστυνομικές. Έγινε, λοιπόν. Αφού δεν είχαν επεισόδια και τέτοια, εντάξει. Ευχαριστούμε, Φανή. Θα το ξανακαταλάβουμε σε λίγο, δεν υπάρχει θέμα.